Θα τα πούμε. Ο κύριος Οικονόμου, επειδή τις απολογίες εδώ είναι δικαστήριο. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή τη συζήτηση. Και η κυρία Καϊλή, καλώς ήρθατε, κυρία Καϊλή. Πού ήσασταν και χθες έτσι κι αλλιώς στο. Και φωτογραφηθήκατε, είδα. Για να τη στείλουμε τη φωτογραφία απευθείας εκεί που πρέπει. Ναι, λοιπόν, για πάμε, κύριε Ζαχαριάδη. Πέρα από ό,τι έχει υποθεί μέχρι τώρα, εσείς θα πείτε τη δική σας γνώμη. Από ό,τι κατάλαβα, η κυβέρνηση μάλλον υποτίμησε το χθεσινό γεγονός. Και πριν πάμε σε αυτά, κύριε Οικονόμου, συγγνώμη, θέλω να πω κάποια πράγματα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καμένος προηγουμένως. Α, παρακαλώ, ελάτε, ναι. Ήμουν στο ραδιόφωνο με τον κύριο Πορτοσάλτη. Κοιτάξτε, μου κάνει εντύπωση. Μπορεί σε ένα ζήτημα με τους ανεξάρτητους Έλληνες να έχουμε διαφορετική άποψη. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Και αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Δημήτρη Καμένου είναι έξω από το κλίμα των δηλώσεων όλων των στελεχών με τους ανεξάρτητους Έλληνες που σε αυτό το ζήτημα έχουμε μια διαφορετική οπτική. Πριν από κάποιους μήνες. Εκτιμάτε ότι κάπου το πάει, δηλαδή. Όχι, δεν εκτιμώ τίποτα. Μου κάνει εντύπωση όμως και θέλω να το υπογραμμίσω δημόσια και τώρα για να μην υπάρξει καμία χαραμάδα. Δεν τον αδειάζει κανείς από τον κύριο Πριν από κάποιους μήνες. Δεν τον αδειάζει κανείς από τον μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Κανείς δεν μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Είναι ήπιες οι δηλώσεις, όπως και από την πλευρά μας. Έχουμε διαφορετική αντίληψη. Ως εκεί. Τώρα, πολιτικός χαφιές ο Παπαδημούλης. Τι πράγματα είναι αυτά. Λέει για τον Παλαούρα, λέει για τον ένα, για τον άλλον. Πριν από κάποιους μήνες, ο κύριος Δημήτρης Καμένος ζήτησε να γίνει και έγινε αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Για να γίνεις αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, χρειάζεσαι ευρύτερη συνεννόηση και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε την πρόταση που έκανε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Πάτε πίσω την Τότε όμως, ο κύριος Δημήτρης Καμένος δεν είχε μιλήσει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο. Όχι. Φέρτε το βίντεο. Αφήστε τα κλικ τώρα, δεν μιλάμε για κλικ. Εδώ επί μία εβδομάδα βγαίνει και λέει ένα ιστορικό στέλεχος με μεγάλη διαδρομή. Κάντε μορφή στον Βέβαια. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό. Στον αντιπρόεδρο της Βουλής θα κάνετε μορφή τώρα, λοιπόν. Λοιπόν, κάντε μορφή. Θεωρώ ότι η επανάληψη αυτών των δηλώσεων δεν είναι κάτι το οποίο του έχει ξεφύγει. Είναι επίτηδες. Και θεωρώ ότι είναι η εξαίρεση σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε στα περισσότερα ζητήματα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Να δώσει μια απάντηση για το θέμα που την αφορά και η κυρία Καϊλή. Και το θεωρώ απαράδεκτο, αν μου μετά στο κεντρικό μας θέμα. Διότι ο ίδιος. Ναι, αλλά πριν ήταν μόνος. Δεν υπήρχε αντίλογος πριν. Διότι ο ίδιος θα μπορούσε πριν από 6 μήνες που ζήτησε να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής και στηρίχθηκε και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι θεωρώ τον Τάδε, τον Δίνα και τον Τρίτο. Εκτός αν αυτό έχει προέκυψει μέσα σε μία μέρα. Τώρα προέκυψε και βγαίνουμε και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο στο δημόσιο λόγο. Δεν ξέρω, είναι προσωπικά τα ζητήματα. Οφείλω εκπροσωπώντας το κόμμα μου και όχι τον εαυτό μου, γιατί έτσι λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να απαντήσω σε αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται κατ' εξακολούθηση. Κυρία Καϊλή, και όλοι οι υπόλοιποι από τους ανέλεγχους κρατάνε πολύ χαμηλούς για τόνους. Το θέμα Παπαδημούλη, γιατί σας αφορά το θέμα, είχε και εσάς τη φωτογραφία που έδωσε ο κ. Παπαδημούλη, στο κείμενο μάλλον προς τα άλλα κόμματα. Το οποίο κείμενο είπε εκ των υστέρων ότι το συνέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι ο ίδιος το πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ και με το email του το έστειλε στα άλλα κόμματα όπως το ζήτησαν. Τι λέτε λοιπόν εσείς γι' αυτό. Καταρχήν δεν έχει αποστασιοποιηθεί από το περιεχόμενο του κειμένου. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι αυτές οι τακτικές έχουν ξαφνιάσει και ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο. Και έτσι εγώ μπορώ να δικαιολογήσω και τέτοιες εκφράσεις. Καθώς πρώτον, το περιεχόμενο τον βρίσκει σύμφωνο. Δεύτερον, το να δείχνεις ή να προσπαθείς να δείξεις καλή διαγωγή σε Γερμανούς, Γάλλους, ξένους συναδέλφους με ένα τέτοιο κλειστό email, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο Ευρωκοινοβούλιο ή τουλάχιστον δεν έχει έρθει σε δική μου γνώση, ούτε συνηθίζεται όπως αναφέρθηκε. Αυτές οι τακτικές νομίζω ότι μπορείτε να τις χαρακτηρίσετε. Εσείς πάντως πήγατε και χθες και από ό,τι κατάλαβα είναι συνειδητή επιλογή, δεν ήσταν περαστική. Ούτε χθες, ούτε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί κάποιοι σας χαρακτήρισαν περαστική. Όχι, νομίζω ότι ίσως έχουμε χάσει λίγο το αισθητήριό μας στο να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο κόσμος και να μπορούμε να ακούσουμε. Εγώ αισθάνθηκα ότι βρίσκομαι μεταξύ Ελλήνων που αγωνιούν. Δεν αισθάνθηκα καθόλου ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί μπορούν και επιτρέπονται σε νέα παιδιά που ήταν κοντά μου, σε φίλους μου, σε φίλους από την παράταξη, από τη Μακεδονία. Ναι, αλλά είδατε καλιά με τη δεξιά, εκεί θα σας πούν κάποιοι επικριτές σας. Με την κυρία Βούλτεψη, λες. Δεξιά, ήμασταν συνάδελφοι πολλά χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, αν μη τι άλλο, διχάζουν και εξυπηρετούν έναν φανατισμό και κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί σίγουρα τη χώρα.
Ο κόσμος αυτός ανησυχεί πάρα πολύ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Οι χειρισμοί δείχνουν ότι δεν υπάρχει συμβιβαστική λύση, υπάρχει μόνο ελληνική υποχώρηση. Και αυτόν δεν μπορεί να ξεκινάει μια συζήτηση σε ένα τέτοιο σοβαρό κουβέντα, κύριε Κονόμου, πάνω σε αυτά, για να ξεκινήσουμε ξανά μετά να πάμε στα βαθιά νερά. Να δούμε τα μηνύματα και τι έγινε χθες. Ακούστε να δείτε τώρα. Νομίζω ότι η συζήτηση πήγαινε σε προσωπικό επίπεδο και άρα υποβαθμίζεται. Μάλιστα. Δεν είναι προσωπικά τα θέματα. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, είναι ένα δύστροπο άνθρωπο ο Καμένο. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν ο κ. Ζαχαριάδη πρέπει να πει αν χαίρει τη εμπιστοσύνη του σώματο που τον εξέλεξε τον κ. Καμένο. Έγινε μια πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για τη θέση του αντιπροέδρου τη Βουλή. Είναι το Προεδρείο τη Βουλή. Αν το Προεδρείο τη Βουλή χωλαίνει, να μα το πούνε για να καταλάβουμε και τι γίνεται. Μάλιστα. Να πέσει, να κάνουν ένα, να τον. Να απαντήσει, ναι, να τον πάρουν πίσω εμπιστοσύνη και να τελειώνει η κουβέντα. Η πάγια τακτική όλων των δημοκρατικών κομμάτων, δηλαδή όλων των κομμάτων πλην της Χρυσής Αυγής, είναι ότι η εισήγηση που γίνεται από το εκάστοτε κόμμα υποστηρίζεται από τα άλλα κόμματα. Με αυτόν τον τρόπο και ο κύριος Βούτσης και ο κύριος Κακλαμάνης και ο κύριος Καμένος και ο κύριος Γεωργιάδης. Την εισήγηση, λέω, για την εισήγηση. Και ο κύριος Γεωργιάδης, το κόμμα κάνει την εισήγηση. Παραμένει δηλαδή, η εισήγηση για τον κύριο Καμένο, δηλαδή, αντιπρόεδρο της Βουλής. Το κόμμα του. Το κόμμα του. Εγώ δεν είμαι στο κόμμα του. Εγώ είμαι σε άλλο κόμμα. Ρε παιδιά, θα εμείς λοιπόν. Το Προεδρείο εκφράζει την κυβέρνηση. Όχι, όχι, δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Είναι κοινοβούλιο. Έχετε μπερδευτεί. Δεν μα ενδιαφέρουν αυτά τα δικά σας. Το κάθε κόμμα εισηγείται. Το κάθε κόμμα εισηγείται και οι βουλευτές ψηφίζουν και υπερψηφίζουν και τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Έρετε η εμπιστοσύνη σας στον συγκεκριμένο. Εμένα δεν έρεται η εμπιστοσύνη δεν μου. Έρετε. Λέω άρα, όμως, λέω όμως ότι έξι μήνες πριν, όταν ζητούσε, όταν ζητούσε την ψήφο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ζητούσε. Πείτε ένα καφέ και λήχτε τα μεταξύ σας τώρα. Σε προσωπικό επίπεδο. Εσύ συντονίζετε τη συζήτηση. Εγώ προσανατολίζω τη συζήτηση. Είχατε μόνο του. Είχατε μόνο του εδώ πέρα τον κύριο Καμένο και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε. Όχι, δεν θα γίνω αρχισυντάκτης. Βγαίνει τίτλος από κάτω. Βγαίνει τίτλος από κάτω. Βγαίνει τίτλος από κάτω. Υπάρχει ενδιαφέρον σε κάποιο πρόσωπο. Λέει το Παπαδημούλη και θέλετε να μην απαντήσω. Μα είναι δυνατόν τώρα δηλαδή. Μα είναι δυνατόν. Είναι πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε συλλογικότητα, κύριε Οικονομού. Αλλά μην φάμε. Όχι, αλλά να τελειώνει μια κουβέντα. Με ρωτάει, είμαι εκπρόσωπος του Παπαδημούλη. Λες και δεν έχει περάσει από κόμματα συλλογικότητας ο κύριος Οικονομού να ξέρει πώς λειτουργούμε. Για να καθαρίσουμε το τοπίο. Ο συλλογικότητα είχε. Λειτουργεί. Είναι πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, όλε αυτέ τι συμπεριφορέ που βλέπουμε είναι συμπεριφορέ συλλογικότητα. Είναι συλλογικότητα συμπεριφορέ. Εσεί κοιτάξτε. Ο καθένα λέει το ένα και το κορόνι το μακρύ του. Σα παρακαλώ. Εσεί τώρα τι είστε, κατηγόρο του κομματό μα. Κοιτάξτε. Μα απασχολείτε τώρα με τα κουτσομπολιά τώρα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ. Δηλαδή. Σα παρακαλώ, εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Αυτό μάλλον το λέτε στην. Εσεί τώρα. Πάμε κύριε σε ένα μικρό διάλειμμα. Αφού πρώτα αφού δούμε και την προσφορά μας, ελάτε. Την προσφορά μας και το διαγωνισμό μας, κυρίες και κύριοι, που θα τρέχει όλη την εβδομάδα. Forest Suites, όπως βλέπετε, για δύο διανυκτερεύσεις, για δύο οικογένειες, δύο τυχερά ζευγάρια πιο συγκεκριμένα και όλο το πακέτο και οι δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.